Έλα, Μαρία. Ναι, καλή σας μέρα. Γεια σου, Μαρία. Πριν από λίγο η Φιγκαρό ανάρτησε στην ηλεκτρονική της έκδοση την εξής είδηση, ότι μπόρεσε, λέει, να δει τα τελικά συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που θα γίνει σήμερα. Ναι. Και μέσα στο κείμενο αναφέρεται ότι 28 συμφώνησαν χθες το βράδυ για οριστικό κλείσιμο του περάσματος των Βαλκανίων και μέγιστη οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα. Σύμφωνα τώρα με άλλες πληροφορίες, υπολογίζεται ότι 100.000 άτομα θα φτάσουν μόνο την άνοιξη στη χώρα μας και Γάλλοι αξιωματούχοι υπολογίζουν ότι φτάνουν στην Ελλάδα καθημερινά 2.000 πρόσφυγες. Εδώ βλέπουμε και το δημοσίευμα. Κάτσε ρε Μαρία, μιλάμε τώρα για οριστική απόφαση της Συνόδου Κορυφής ότι θα κλείσουν τα σύνορα, μου φαίνεται υπερβολικό αυτό. Το σχέδιο μιλάει, για, σχέδιο, για το σχέδιο. Το σχέδιο, για το σχέδιο και λένε ότι συμφώνησαν. Ούτε οι πρόσφυγες. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των 28. Κάτσε ρε Μαρία, αυτό όμως προϋποθέτει ότι θα υπογράψει και η Ελλάδα το κλείσιμο του Βαλκανικού δρόμου. Ενδεχομένως όμως για να αναφέρει για 28 ότι συμφώνησαν χθες το βράδυ. 28 αποκλείεται, υποθέτω, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να έρθει 28. Αυτό είναι βέτο. Αυτό έχει δίκιο τώρα ο Γιώργος. Όχι, δεν είναι βέτο. Αυτό, εάν 27 και εμείς όχι, είναι βέτο. Να τελειώσει η κυρία Δεκάκη, γιατί με έξω ήθελα να σου πω αμέσως γι' αυτό. Άλλο τίποτα έχει, Μαρία. Άρα λέει ότι προβλέπεται το σχέδιο των 28. Ότι ο δρόμος των Βαλκανίων σταματάει, κόβεται. Ναι, αλλά relocation μπορεί να γίνει και χωρίς να. Χωρίς, ναι, μπορεί μέσα από καραβιόν ή μέσα από αεροπλάνο. Ναι, μπορεί αυτό. Συγκεκριμένα το λέει επιλέξει ότι 28 πρωτεύουσες συμφώνησαν το βράδυ της Κυριακής για να κλείσει ο δρόμος των Βαλκανίων. Μάλιστα. Εμένα μου φαίνεται απίθανο. Εμένα μου φαίνεται απίθανο τώρα να συμφωνήσουν. Να συμφωνήσουν να πείσουν. Να φεύγουν με αεροπλάνα από την Τουρκία. Να φεύγουν με αεροπλάνα από την Ελλάδα. Τι λέει για μετεκατάσταση. Λέει κάτι μέσα. Γράφει για μετεκατάσταση, κυρία Δενάξα. Έχει δίκιο. Ρε παιδιά, κλειστά λέει. Δεν έχω προλάβει να το δω όλο. Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε, Μαρία. Καλημέρα.